Το θέατρο, μία από τι αρχαιότερε μορφέ τέχνη, συνεχίζει να εξελίσσεται και να διατηρεί τη ζωντάνια του στη σύγχρονη εποχή. Από τι αρχαίε τραγωδίε και κομμωδίε μέχρι το σύγχρονο πειραματικό θέατρο, η θεατρική τέχνη διανύει ένα μακρύ και διαρκώ εξελισσόμενο ταξίδι. Στην αρχαία Ελλάδα, το θέατρο υπήρξε ένα ισχυρό τρόπο για την έκφραση ιδεών και την προβολή τη ανθρώπινη φύση. Σήμερα, ενώ οι παραδοσιακέ μορφέ παραμένουν ζωντανέ, το σύγχρονο θέατρο εισάγει νέε τεχνικέ και στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τι σύγχρονε προκλήσει και προβληματισμού. Το σύγχρονο θέατρο έχει γίνει πιο πειραματικό και συχνά ενσωματώνει τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπω τα πολυμέσα και την ψηφιακή σκηνογραφία. Οι θεατρικέ παραστάσει δεν περιορίζονται πλέον στη σκηνή, αλλά επεκτείνονται στον διαδικτυακό κόσμο, προσφέροντα νέε δυνατότητε για αλληλεπίδραση με το κοινό. Παράλληλα, η σύγχρονη δραματουργία αντανακλά την πολυμορφία τη σύγχρονη κοινωνία, εξερευνώντας θέματα όπως η ταυτότητα, η μετανάστευση, η πολιτική και η οικολογία. Οι συγγραφεί και η θεατρική δημιουργία αναζητούν νέους τρόπους για να μιλήσουν στην εποχή μας, ενσωματώνοντα τα έργα τους διάλογο και κριτική για τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις. Αυτή η σύνδεση με την πραγματικότητα καθιστά το θέατρο ένα ζωντανό και δυναμικό μέσο, το οποίο συνεχίζει να ανανεώνεται και να προσαρμόζεται. Οι παραστάσει δεν είναι απλώ αποτελέσματα κειμένων αλλά γίνονται διαδραστικέ εμπειρίε, όπου το κοινό προσκαλείται να συμμετέχει και να αντιδράσει. Στην Ελλάδα, η θεατρική σκηνή παραμένει ζωντανή και δυναμική, με μια πληθώρα φεστιβάλ, νέων θεατρικών χώρων και πειραματικών συνόλων. Οι σύγχρονοι Έλληνε δημιουργοί και ερμηνευτέ προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα ανάμειξη παράδοση και καινοτομία, διατηρώντα ζωντανή την πλούσια θεατρική κληρονομιά τη χώρα ενώ παράλληλα ανοίγουν νέου δρόμου. Το θέατρο σήμερα, είτε παραδοσιακό είτε πειραματικό, συνεχίζει να είναι ένα ζωτικό χώρο για την έκφραση, την ανταλλαγή ιδεών και την καλλιτεχνική δημιουργία. Στην καρδιά τη σύγχρονη κοινωνία, το θέατρο προσφέρει μια σκηνή όπου οι ανθρώπινε εμπειρίε και οι ιστορίε γίνονται ζωντανέ και προσκαλούν το κοινό να σκεφτεί, να αισθανθεί και να αντιδράσει.